Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή, τον σουρμένο, τον Παντελή Αδαμόπουλο. Παντελή, νικήσατε σήμερα τον Άγιαξ Σταύρου με 3-1 και πέτυχατε έτσι την πρώτη σας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα ένα θετικό γεγονός για σας και σίγουρα γίνεται ίσως ακόμα πιο σημαντικό αφού βρεθήκατε και πίσω στο σκορ. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς, πώς είδες εσύ το σημερινό παιχνίδι? Ήταν πολύ σημαντική η σημερινή νίκη. Σίγουρα θα βοηθήσει και για τα επόμενα παιχνίδια στην αυτοπεποίθηση των παιδιών. Το θέλαμε πάρα πολύ και νομίζω φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Μετά από την ήττα με το Ρουφ, πιστεύω ότι δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξανατεθεί η ομάδα και να πάμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, Παντελή, εσύ, όπως και στην πρώτη αγωνιστική. Σημαντικό για σένα, να πούμε ότι είσαι 18 χρονών, οπότε τώρα αρχίζεις και μαθαίνεις τα βήματα στο αντρικό. Η Αλφα Αθηνών είναι δύσκολη κατηγορία, είσαι νέο παιδί, ήρθες φέτος στην ομάδα. Πώς βλέπεις λοιπόν τα πράγματα, ποιοι είναι οι στόχοι σου, πες μας? Στόχοι μου αρχικά είναι να βοηθήσω την ομάδα να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία και να κερδίσω κι εγώ εμπειρίες, έτσι ώστε να μπορέσω να αγωνιστώ και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, για αρχή ο στόχος είναι να βοηθήσω την ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Και όλα τα άλλα πιστεύω θα έρθουν. Πρώτη φορά λοιπόν στα Σούρμανα, πώς βλέπεις εδώ τα πράγματα, Παντελή? Η ομάδα είναι πολύ οργανωμένη, γι' αυτό και ήρθα. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Οι διοίκηση, οι προπονητές, τα παιδιά, είμαστε πολύ καλά και χαίρομαι που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Παντελή, η ομάδα αυτή δίνει ευκαιρία στα νέα παιδιά. Ναι, φαντάζομαι κατά το πλήσον είναι νέα τα παιδιά. Και φαντάζομαι ίσως και ένας από τους λόγους που αποφάσισες να έρθεις εδώ είναι και αυτός. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν συνεργάζεσαι με παίχτες στην ηλικία σου είναι λίγο πιο εύκολο. Όχι ότι σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τα μεγαλύτερα παιδιά. Βέβαια, απ' την άλλη, έτσι θα πάρεις και εμπειρίες με τα μεγάλα παιδιά. Σίγουρα, γι' αυτό και υπάρχουν στις ομάδες αυτές για να μας βοηθάνε, να μας δίνουν επιλογές, λύσεις και συμβουλές. Τι κρατάς μέχρι τώρα, Παντελή? Κρατάω την νίκη και τη θετική αύρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλύτερα σε ένα και. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.